Το πλέγμα των διασυνδέσεων της 38χρονης που έριξε το καυστικό υγρό στον ενδιαστάσει σύζυγό της ζητούν να διερευνηθεί η συνήγορη του 36χρονου, ο οποίος εξακολουθεί να νοσηλεύεται στην ειδική μονάδα εγκαυμάτων του Θριάσιου σε σοβαρή κατάσταση. Θα τεθούν υπόψη επισήμως πλέον της κυρίας Ανακρίτριας όλα τα στοιχεία τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας σχετικά και με την ύπαρξη αυτού του προσώπου, το οποίο είναι υπαρκτό πρόσωπο, δεν είναι κάτι το οποίο επινοήθηκε, θα πρέπει να μας δώσει διευκρίνηση, να δώσει στις αρχές εξηγήσεις ποια ήταν η εμπλοκή της και μέχρι που φτάνει ο δικός της δόλος τι καλύπτει δηλαδή ο δικός της δόλος Ο 36χρονος ο οποίος δεν έχει σταθεί ακόμη δυνατό να καταθέσει επίσημα στην αστυνομία επιβεβαίωσε του συνηγόρου του ότι στο ξενοδοχείο πήγε με τις επανειλημμένες παροτρύνσεις άλλης γυναίκα Τη Στεφανία, η οποία αποτελεί υπαρκτό πρόσωπο και είναι στενή φίλη τη 38 χρονης Θέλουμε να ξέρουμε στι προπαρασκευαστικέ ενέργειε, στην πραγμάτωση τη εγκληματική ενέργεια. Πρέπει να ξέρουμε, δηλαδή, ποιο ήταν ο στόχο τη, πού απέβλεπε, τι γνώριζε και ποια ήταν η δική τη θέση όσον αφορά όλο αυτό το περιστατικό. Οι συνήγοροι του εγκαυματία δήλωσαν σήμερα παράσταση για την υποστήριξη των κατηγοριών σε βάρο τη 38χρονη, ενώ ζητούν την άσκηση διώξεων κατά παντό υπευθύνου, καθώ συγκεντρώνουν στοιχεία τα οποία θα προσκομίσουν και αφορούν στην εμπλοκή και άλλων προσώπων, ιδίω στην προσπάθεια φυγάδευση τη 38χρονη που έχει οδηγηθεί στι φυλακέ μετά την απολογία τη το Σάββατο. Δεν αρκεί αυτό το πρόσωπο μόνο για να τη βοηθήσει προσέβλεπε σε ισχυρά πρόσωπα τα οποία ενδεχομένως η ίδια ε, είχε χειριστική ενέργεια και μπορούσε να τα ελέγξει, ε, είχε δυνατότητα προσέγγισης. Δεν γνωρίζω αυτή τη στιγμή, αυτό θα το διερευνήσουν αρμοδίως οι αρχές. Θεωρώ πάντως ότι δεν αρκούσε η παροχή βοήθειας μόνο από το συγκεκριμένο πρόσωπο. Εκείνη προσέβλεψε σε ισχυρότερα πρόσωπα, τα οποία είχαν τη δυνατότητα, όπως και επεδείχθη, τις παρήχαν τελικώς την κάλυψη που η ίδια χρειάστηκε προκειμένου να παρέλθουν αυτές οι μέρες. Μέσα στο Σαββατοκύριακο, η ποινικολόγος Αλεξάνδρα Σπανάκη, όπως αποκαλύπτει, κατάφερε να επικοινωνήσει τόσο με τη γιατρό που τον έχει αναλάβει, Μαρία Καλοφόνου, όσο και με τον ίδιο με τον οποίο κατάφερε να έχει μια στοιχειώδη επικοινωνία. Το δεύτερο χειρουργείο θα πραγματοποιηθεί σχετικά σύντομα. Απλά περιμένουμε να ανακάμψει ο ασθενή από το πρώτο. Εκτιμώ ότι το αργότερο σε δύο εβδομάδε θα γίνει το επόμενο χειρουργείο. Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μα με χειρουργία και θεραπείε. Χρειάζεται υπομονή και δύναμη. Η κατάσταση τη υγεία του εξακολουθεί και παραμένει πάρα πολύ σοβαρή. Και αυτό το λέω γιατί είχα μια επικοινωνία με την εξαίρετη γιατρό, την κυρία Καλοφόνου, η οποία μου είπε ότι ξέρετε κάτι, τα εγκάβματα. Ε, είναι πάρα πολύ δύσκολη η υπόθεση και ειδικά όταν αυτά είναι εκτεταμένα, όπως είναι στην προκειμένη περίπτωση. Εκτεταμένα είναι γιατί προφανώς η ποσότητα του υγρού το οποίο ερήφθη ήταν μεγάλη και όχι μικρή ποσότητα που δεν είχε σκοπό να βλάψει. Οπωσδήποτε έχει κίνδυνο και για την υγεία.